Ποια είναι η εκτίμησή σας? Και να μας πείτε, κύριε Δηματογλου, αυτό που ακούσαμε να λέτε και στο βίντεο, ότι θα πέσουν οι τιμές την άλλη εβδομάδα, αν όντως θα γίνει και πότε πρέπει να το περιμένουμε, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι ασφυκτική. Κοιτάξτε, αυξομοιώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου είχαμε και κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 2021 όταν άρχισε αυτή η κούρσα ανόδου, αλλά το προηγούμενο διάστημα και προ, αν θέλετε, ουκρανικής κρίσης ήταν μικρές και σταθερές σε καθημερινή βάση. Έτσι ακριβώς τέτοιες αυξήσεις είχαμε και το καιρό που υπήρχε η σύραξη μεταξύ Ιράν-Ιράκ εκεί στο κόλπο και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι σταθερές και συνεπόμενα αυξανόμενες τιμές κράτησαν μέσα στο 2021 μέχρι την αρχή της περίοδου προ-Ουκρανικού, το οποίο εκτοξεύθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα που, αν θέλετε την εκτίμησή μου, για μένα αδικαιολόγητα. Εγώ πιστεύω ότι πέρα του Ουκρανικού είναι τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, τα οποία βέβαια δεν είναι εντός Ελλάδος, για να εξηγούμε, είναι πιέσεις εκτός Ελλάδος που φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μας βοηθάτε λίγο να δούμε όμως, κύριε Σημάτων, τι θα γίνει για την τσέπη του καταναλωτή. Καθώς όλοι πηγαίνουμε στο βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη, πληρώνουμε πολύ περισσότερα από το προηγούμενο. Επίσης, στις 4, το ρεκόρ που είχαμε από την προηγούμενη κατάσταση, το ιστορικό ρεκόρ, έσπασε από τις 4 Φεβρουαρίου, πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωραία. Πολύ καλά το λέτε, έτσι ακριβώς. Υπήρχαν λοιπόν αυξητικές τάσεις αυτές όσο αφορά τις διεθνείς τιμές και κατ' επέκταση του δηλισμένου προϊόντος, το οποίο το είδαμε ξαφνικά να εκτοξεύεται σε καθημερινή βάση πάνω από 5 λεπτά το λίτρο στις αμόλυβδες βενζίνες, στις βενζίνες, πάνω από 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και πάνω από 8 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και έτσι έφτασε σε ένα σημείο να πουλάει το δηληστήριο για τον νομό Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης λίγο πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβη βενζίνη. Όπως επίσης και για το πετρέλαιο θέρμα, κίνησης. Τώρα όμως που πέφτει η διεθνής τιμή του Brent, θα πέσει και η τιμή στην Αγγλία? Το κόστος λοιπόν αυτό του πετρελαίου κίνησης, όπως σας είπα, που είναι κόστος ενέργειας, το είδαμε στα 2 ευρώ. Τώρα λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι διεθνώς πέφτουν οι τιμές από χτες, από προχτές αν θέλετε, τη διαπίστωση που κάναμε και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η πτώση, εκτός και αν είναι κάποιο κερδοσκοπικό παιχνίδι ή χρηματιστηριακό αν θέλετε, παιχνίδι το οποίο μπορεί να ξαναανεβάσει τις τιμές πολύ. Θα το δούμε τη Δευτέρα όταν θα ανοίξουν οι αγορές. Το είδαμε αυτό. Και αυτό, δεν θα το δούμε τη Δευτέρα, θα το δούμε την Τρίτη. Θα δούμε τη Δευτέρα αν έχουν πέσει οι διεθνείς τιμές. Για τις διεθνείς τιμές, λέω, ναι. Και θα δούμε μετά το δηλισμένο προϊόν, γιατί εμείς παίρνουμε δηλισμένο προϊόν αυτό που μας πουλάει το ελληνικό δηληστήριο ή τα ελληνικά δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα έχουμε πτώση στην τιμή που πληρώνουμε τώρα ή όχι? Βεβαίως, θα έχουμε πτώση στην τιμή που πληρώνουμε τώρα και μακάρι να συνεχιστεί με το ρυθμό αυτό τον οποίο υποχώρησε τις 2 ημέρες, για να μπορέσουμε να δούμε σημαντικές μειώσεις την επόμενη εβδομάδα. Σημασία έχει όμως ότι αν δεν χαμηλώσουν οι τιμές και δεν ελαφρυνθεί η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δεινή θέση και όπως επίσης θέλω να σας πω ότι είναι το 80% των καταναλωτών που στενεύονται να πάρουν πετρέλαιο θέρμανσης, που στενεύονται να βάλουν βενζίνη στα αυτοκίνητό τους. Δεν είναι το 5 και το 10. Να βάλουμε λίγο στην κουβέντα και τον κύριο Τασόπουλο, κύριε Σμάτοκλου, καθώς η τιμή που πληρώνουμε εμείς εδώ και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχει να κάνει και με τις διπλωματικές κινήσεις και στο τελικά που θα καταλήξει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, κύριε Τασόπουλε. Εσείς, όσον αφορά το 4ο πακέτο των κυρώσεων, αυτά τα οποία απαντάει η Μόσχα ότι είναι πιθανό να έχουμε κυρώσει και από αυτή τη μεριά, πώς το αξιολογείτε, πού μπορεί να μας οδηγήσει σε οικονομικό επίπεδο? Κοιτάξτε, η Μόσχα κινείται από θέση ισχύως στο ζήτημα, όπως είναι κατανοητό, και προσπαθεί να κάνει το ακριβώς ανάποδο από ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πει ότι εκείνη δεν έχει πολιτικές, δεν δίνει πολιτικές διαστάσεις στην ενέργεια. Θεωρεί ότι κάνει απλά εμπόριο και δεν εκβιάζει. Στην πράξη βέβαια κρατάει τη Στρόφιγγα και την ανοιγοκλίνη ανάλογα με τη βούλησή της. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε πόσο δύσκολη είναι πλέον η κατάσταση
και για τους δυτικούς. Υπό την έννοια ότι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις να έχουν μια πολύ σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα, ύστερα από την ρωσική εισβολή που ουσιαστικά καταλύει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Από την άλλη μεριά όμως έχουν στο εσωτερικό τους ένα μεγάλο αγκάθι, υπό την έννοια ότι τι θα κάνουν μετά, δηλαδή θα μπουν σε μία διαπραγμάτευση με την Ρωσία που θα καταλήξει στο ίδιο σημείο που θα κατέληγε αν δεν είχε γίνει αυτή η εισβολή, αν δεν είχαν ξεκινήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις, αν δεν είχαν υπάρξει όλοι αυτοί οι άμαχοι και οι πρόσφυγες. Είναι δύσκολη η εξέλιξη. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και ουσιαστικά... Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ασμάτογλου. Εξαρτώνται από την κατάληξη της ουκρανικής κρίσης. Ακριβώς. Να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Ασμάτογλου. Κύριε Ασμάτογλου, ακούσαμε και διαβάζω και στο imersia.gr ότι αυτό το μέτρο που εξετάζει η κυβέρνηση σε σχέση με τα καύσιμα, θα υπάρξει και μια παρέμβαση για την ελάφρυνση των ευάλωτων νοικοκυριών σε σχέση με τα καύσιμα. Θα δημιουργηθεί κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι ευάλωτοι με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα κάνουν αίτηση για να έχουν ας πούμε, κάποια επιστροφή, κάποια έκπτωση φόρου. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς πώς το βλέπετε αυτό, αν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Πρώτον και δεύτερον, αν δεν συνεχίσει η πτωτική τιμή στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πού μπορεί να φτάσουν τα καύσιμα στις αντλίες. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι που θέλω να πω είναι αυτό το μέτρο το οποίο πρόκειται να επιβληθεί όσο αφορά το πλαφόν για το κέρδος των πρατηριούχων. Για το κέρδος των πρατηρίων, το οποίο είναι συμπιεσμένο, είναι η πλάτη μας, για να το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη, κολλημένοι στον τοίχο, δεν έχουμε περιθώρια κέρδους λόγω της αύξησης αυτής του καυσίμου και κάθε μέρα αγοράζουμε καύσιμο το οποίο είναι ακριβότερο από την προηγούμενη μέρα και έχει υπερκαλύψει αυτή η αγορά και την κερδοφορία τη δική μας. Άρα λοιπόν είναι άσχημα τα πράγματα για μας και δεν επιδεχόταν καμία επιβολή ενός πλαφών μόνο για τα πρατήρια.